είχα κάνει το δικά μου αυτή τη συζήτηση σε ένα απόγευμα που έχει μια σοβαρή αντιμνημονιακή νίκη. Η μήτρα της Γερμανίας στο Μουντιάλ. Σιγά, σιγά. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο να έχει κοιμηθεί από τη Βόρεια Κορέα. Με βάση αυτά που συνομιληθήκαμε λίγο τώρα οι τρεις μας, είπαμε να προσπαθήσουμε να είμαστε στο 20 λεπτό καφέ μας. Άρα θα προσπαθήσω να βάλω 7 σημεία, 3 λεπτά το καθένα, να είμαι στον χρόνο. Ένα, τα ιστορικά αυτής της συζήτησης, τα οποία έχουν παίξει μεγάλο ρόλο και έρχονται και ξανά. Σε ένα βιβλίο που έβγαλε πρόσφατα ο Πέτρος, θυμίζει ότι η σύγχρονη μορφή του έθνους κράτους, όπως το γνωρίζουμε αυτή την ιστορική περίοδο, είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο συνδεδεμένο με την ανάπτυξη του καπιταλισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι έθνη σε προσπάθεια να συγκροτηθούν σε αυτή τη μορφή υπήρξαν μόνο αυτά που τελικά τα καταφέρουν. Ο μακεδονικός εθνικισμός είχε την ατυχία να συγκροτηθεί και να προσπαθήσει να έρθει στο προσκήνιο με καθυστέρηση, ενώ οι άσπονδοι φίλοι του γύρω-γύρω είχαν ήδη συγκροτηθεί σε εθνικά κράτη. Η εξέγερση του Ίλντερ ήταν το σημείο με το οποίο προσπαθήσανε να φτάσουν και αυτοί σε αυτή την εθνικία, η οποία συντρίφθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε συνεργασία με το ελληνικό κράτος και με την ανοχή, είναι πιο κόψη λέξη που να πει κανένας, του Βουλγάρη και του Σέδου κράτους. Ακούμε από παντού ότι δεν υπάρχει η γλώσσα τους και άρα είναι έγκλημα να αναγνωρίζεται. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δεν θέλει πολλά επιχειρήματα. Ποια είναι αυτή η γλώσσα, η γλώσσα την οποία το ίδιο το ελληνικό κράτος είχε αναγνωρίσει σε μια προηγούμενη περίοδο, όταν κυριαρχούσαν τα κριτήρια του ανταγωνισμού του με το βουλγάρικο κράτος για τον διαμερισμό της Μακεδονίας. Είναι η γλώσσα που απαγόρευσε μετά σας και η γλώσσα που έμεινε σε απαγόρευση. Στην Ελλάδα από το 36 μέχρι τη δεκαετία του 60 μπορούσε να μιλάς βουλγάρικα, ήταν νόμιμο. Αυτή τη γλώσσα δεν μπορούσε να μιλάς. Και αν τη μίλαγες στα χωριά γύρω από το Αμύντεο, συλλαμβανόσουν από την Πορτογαλική. Αυτή είναι η γλώσσα τους, η οποία είναι υπαρκτή και τα παιχνίδια ότι πρόκειται για διάλεκτο, μικρή παραλλαγή κτλ. Είναι γνωστά παιχνίδια επιστημονικά που έχουν σχέση με τους πολιτικούς ανταγωνισμούς και τις πολιτικές ομοιότητες. Και η μειονότητα, η οποία μετά την αποτυχία συγκρότησης κράτους εγκλωβίστηκε στα πλαίσια του ελληνικού κράτους και που σήμερα λέγεται ότι δεν υπήρξε, το δεν υπάρχει, πάει δεν υπήρξε, έχει αφήσει πολύ μεγάλα ίχνη στην ιστορία και κυρίως στην ιστορία της αριστεράς. Αυτή η μειονότητα συνδέθηκε με την αριστερά, με το ΚΚΕ, πάλεψε μαζί μας την αριστερά και το ΚΚΕ, ειδικά στο πρώτο και στο δεύτερο αντάρτικο η συμμετοχή τους ήταν πάρα πολύ έντονη και το πληρώσανε πολύ ακριβά. Από αυτή την άποψη εμένα μου είναι παντελώς ακατανόητη, με την έννοια ότι δεν μπορώ να αποδεχτώ η θέση του ΚΚΕ από το Φλωράκι και μετά, ότι δεν υπάρχει μακεδονική εθνότητα, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, δεν υπάρχει μακεδονική μειονότητα. Είναι αλήθεια ότι στην αρχή η θέση του ΚΚΕ... Γλώσσα τη δεχόταν. Τη δεχόταν, ναι. Μπορεί να κάνω λάθος και να τα έχω υπερβάλει και εγώ από την πρόθεση της ιδιωτικής. Όχι, απλώς. Τι γνωρίζω. Η αρχική θέση του ΚΚΕ στη δεκαετία του 20 που ήταν υπέρ της ανεξάρτητης Μακεδονίας και Θράκης ήταν μια θέση προβληματική. Ο Πουλιόπουλος, ο γραμματέας του ΚΚΕ, υπεράσπισε αυτή τη θέση υπερασπίζοντας το κόμμα έξω στα δικαστήρια αλλά μέσα στο κόμμα αρθρογραφούσε πολύ έντονα ζητώντας την αλλαγή της θέσης και λέγοντας ειδικά μετά την εγκατάσταση των ελληνικών πληθυσμών στη Μακεδονία αυτή η θέση είναι παράλογη. Αλλά δεν έκανε πίσω από την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της μειονότητας στο πολιτιστικό, γλωσσικό και στο ζήτημα των ελευθεριών και ούτω καθεξής. Στη δεκαετία του 90 το θέμα πήρε μεγάλη διάσταση γιατί κατά τη γνώμη μου η εκτίμηση από τη μεριά της κυρίαρχης τάξης ήταν ότι ήταν μια στιγμή όπου ήταν εφικτό και πιθανό να υπάρξουν αλλαγές συνόρων και αλλαγές στις εδαφικές διεκδικήσεις
του κάθε κράτους στην περιοχή. Από αυτή την άποψη έπαιξε μια γραμμή κυριολεκτικά τουρμπο, κυριολεκτικά ανεξέλεκτη, για ένα ολόκληρο διάστημα, η οποία ήταν, όπως φάνηκε στη συνέχεια εκτός κυρίας, με εκείνο το γνωστό του Μητσοτάκη, σε 10 χρόνια νέα διδάγματα αυτή τη συζήτηση. Αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος πρόληψη. Σημείο δεύτερο, αλυκροτισμός και αλυκροτισμοί. Γιατί είναι σωστό να μιλάμε για αλυκροτισμούς και όχι για αλυκροτισμό. Ζούμε σε μια χώρα όπου οι αλυκροτισμοί έχουν ευγνώτατη παράδοση. Οι κάπως παλιότεροι έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια «Σκέπασε μάνα, σκέπασε και τα άλλα τα παιδιά σου, όπως εσκέπασες και εμάς, αλλά μαμά τα κόρη». Πολύ πιο πρόσφατα από αυτά, το Μακεδονία Ξακουστή πεζότανε μόνο στους στρατώνες και ήταν λόγος όταν πεζότανε να αντιδρούν οι αριστεροί πατάρι. Την περίοδο του κινήματος ενάντια στους στρατώ στη δεκαετία του 80, είχαμε κύμα φυλακίσεων αριστερών φαντάρων που βγαίναμε στην κόντρα για το Μακεδονία Ξακουστή. Γιατί έχω μια αδερφή που πλήτσανε. Τι λένε μόνο οι ιδιωτικοί. Και πάλι λέγοντας μπορούμε να πούμε πολλά, για να ο στόχος κυκλοφορεί με υπότιτλο πρωτεύουσα της Ελλάδος του Κωνσταντινούπολη. Είναι εντυπωσιακό το πόσο έχει υποχωρήσει η κόντρα σε αυτό το πεδίο στο εσωτερικό της χώρας μας. Αυτή τη στιγμή με το Μακεδονία Ξακουστή γίνονται οι μαθητικές παρελάσεις στα σχολεία. Βλέπεις παιδάκια 6, 7, 8 χρονών να περπατάνε υπό το Μακεδονία Ξακουστή. Άσε το τι γίνεται στα γήπεδα και πάλι λέγοντας. Θέλω να πω ότι το ζήτημα των αλυκροτισμών συνδέεται με τους κρατικούς ανταγωνισμούς και χαρακτηρίζει σχεδόν όλα τα κράτη. Πράγματι και στη δημοκρατία της Μακεδονίας μετά την κατάρρευση της Ιουγκοσλαβίας και την ύπαρξή τους για πρώτη φορά ως ανεξάρτητο κράτος υπήρξε τέτοιο ζήτημα σε μια πρώτη περίοδο που τη συγκρότηση του κράτους αναλάβανε οι εκπρόσωποι της παλιάς νομεκλατούρας που είχαν γίνει τώρα επικεφαλής του κράτους με την πολιτική της αρχαιοποίησης, η οποία ήταν μια απόλυτη μπουρδα, μια ηλικιότητα, η οποία οδήγησε στη σύγκρουση με τη μακεδονική μειονότητα συνιστόσα από 27 μέχρι 40% του υπολογίζουν εσωτερισμό, η οποία έφτασε στις εξεγέρσεις της περασμένης δεκαετίας στο Τέλογο και στο Μάνογο. Είναι εξοργιστικές οι μπουρδες που λέει και γράφει η ελληνική αριστερά ότι αυτά ήταν υποκινούμενα. Στην πραγματικότητα καταλήγει πάντα στην Τουρκία, ότι αυτά τα υποκίνησε η Τουρκία είναι οι φτωχότεροι των φτωχών στα Βαλκάνια. Οι φτωχότεροι των φτωχών και οι πιο καταπιεσμένοι πληθυσμοί. Ο συνδυασμός της φτώχειας με την πολιτική της αρχαιοποίησης ήταν πραγματικά εκπληκτικός και ήταν ένα πράγμα που οδήγησε στα όρια. Η στροφή στο μακεδονισμό του 20ου αιώνα, στο μακεδονισμό του Ήλιντερ, που προετοίμασε και τη στροφή προς την κυβέρνηση Ζάρε, έχει και αυτή θέματα. Έχει και αυτή κινδύνους για το εσωτερικό της χώρας, διότι εκεί συναντάει έναν άλλον πολύ πιο ισχυρό από τον αλβανικό εθνικισμό γείτονα παύλα αντίπαλο, το βουλγάρικο εθνικισμό. Και άρα οι πιέσεις του εσωτερικού αυτής της χώρας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και με αυτό να καταλήξω στο δεύτερο σημείο μου, υπάρχει κίνδυνος από τον αλυκροτισμό από τα Σκόπια σε σχέση με το ελληνικό κράτος, τους ελληνικούς πληθυσμούς, τα ελληνικά εδάφη. Σύντροφοι, αυτά είναι μπούρδες. Είναι ιδεολογήματα τα οποία προετοιμάζουν άλλες πολιτικές και άλλες κατευθύνσεις. Ο σχετισμός δύναμης είναι τέτοιος που δεν επιτρέπει καμία τέτοια σκέψη και η οποία στην πραγματικότητα σε πεδίο πραγματικό δεν εκδηλώθηκε και ποτέ. Είναι επικίνδυνο να παίζει η αριστερά με αυτό το επιχείρημα, διότι αυτό το επιχείρημα νομιμοποιεί, ανοίγει το δρόμο στην ακροδεξιά πολιτική που εκφράζεται με τα συλλαλητήρια. Άρα σημείο τρίτο, οι πραγματικές σχέσεις πίσω από την εικόνα, οι πραγματικές σχέσεις είναι μια πολύ μεγάλη διείσδυση της ελληνικής αστικής τάξης σε αυτή την περιοχή. Δεν θέλω να μακρύνω με στοιχεία και τέτοια, αλλά στην ενέργεια, στα τσιμέντα και στα δημόσια έργα, στο εμπόριο, στα τρόφιμα, οι Έλληνες καπιταλιστές είναι εξαιρετικά ισχυροί στη δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό επιταχύνθηκε
από την εποχή της αναγνώρισης ως πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, επηρεάστηκε από την κρίση, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο. Σημείο 4 λοιπόν, ποιο είναι το διεθνές πλαίσιο μέσα στο οποίο ήρθε η συμφωνία, γιατί τίποτα δεν πρέπει να το δούμε απομονωμένο. Η γνώμη μου είναι ότι καθορίζεται από τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι είμαστε σε μια εποχή μετάβασης στον πολυπολικό κόσμο και άρα είμαστε σε μια εποχή όξυνσης ανταγωνισμών, επαναδιατύπωσης ισορροπιών, συσχετισμών δύναμης και λογαριασμής. Στην περιοχή υπάρχει, αυτό ενισχύεται από μια μείζωνα ανατροπή. Σε όσα χρόνια δούλεψα εγώ στον τύπο, γνώρισα δεκάδες συναδέλφους μου που βγάλανε παντεσπάνι καλλιεργώντας μια βασική ιδέα που είναι η ιδέα της πασοκικής κληρονομιάς, της πασοκικής εκδοχής του αντιμπεριαλισμού στην Ελλάδα. Ότι ο υπεριαλισμός σε αυτή την περιοχή κρύβεται πίσω από την Τουρκία και μέσω της Τουρκίας απειλεί την πτωχή πλημμύρια Ελλάδα, η οποία είναι αντιαμερικανική παρόλο που είναι στο ΝΑΤΟ, είναι αντιπεριαλιστική παρόλο που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι. Αυτό το πράγμα πια δεν ταιριάζει με την πραγματικότητα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη μια ρήξη της Τουρκίας με την δυτική υπεριαλιστική αλυσίδα. Μπορούμε να συζητήσουμε τις διαστάσεις της ρήξης, μπορούμε να συζητήσουμε το μέχρι πού, το μέχρι πότε, το υπό ποιες προϋποθέσεις, ότι αυτά ισχύουν με την Τουρκία του Ερντογάν, απέναντι στην οποία έχουν οργανωθεί δύο-τρία πρασκοπήματα το τελευταίο διάστημα. Κανένας δεν ξέρει αν θα ισχύσουν σε μια επόμενη και ούτω καθεξής. Αυτά όλα μπορούμε να τα συζητήσουμε, αλλά το δεδομένο του ρήγματος είναι πια δεδομένο. Και μια ανάλυση η οποία ξεκίναγε από το Πασόκ, αλλά έχει διαπεράσει και μεγάλα τμήματα της αριστεράς, που ταυτίζουν τον αντιπεριαλισμό με μια, με μια αντιπαράθεση με την Τουρκία, είναι πέρα από την Ελλάδα, είναι ξεπερασμένη και από τη συγκυρία. Μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτά τους δύο παράγοντες, η επέκταση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια είναι μια σοβαρή επιχείρηση. Είναι μια σοβαρή αναγκαιότητα, σοβαρή υπόθεση. Όταν κλείνει το Ιντσεκλίκ στην πραγματικότητα, υπάρχει θέμα το τι και πού θα οργανωθεί η διάδοχη κατάσταση. Και ταυτόχρονα υπάρχει το θέμα, πολλοί συντροφοί λένε, μα ήδη ήταν παρόν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στα Βαλκάνια. Πράγματι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μέσα στα Βαλκάνια. Τώρα δεν είναι αυτό, είναι να μπει η Δημοκρατία της Μακεδονίας, να μπει η Αλβανία και προοπτικά να μπει η Σερβία στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο σημαίνει ένα καινούριο καθεστώς πολύ σταθερότερων σχέσεων και πολύ πιο αποτελεσματικό και στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία και στην διαμόρφωση διάδοχης κατάστασης της ισορροπίας απέναντι στην Τουρκία. Άρα σημείο 5 η συμφωνία. Η συμφωνία κατοχυρώνει δύο πράγματα και πρέπει να θυμόμαστε και τα δύο όταν συζητάμε τι στάσεις θα κρατήσουμε. Το ένα προφανώς κατοχυρώνει τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ καταρχήν στη Μακεδονία. Στη συνέχεια προχωράει η συζήτηση για την Αλβανία και είναι σαφές ότι έχει και άλλες βοηθικές. Αυτό περπάτησε με πολύ γρήγορους ρυθμούς για την ακρίβεια κατά τη γνώμη μου, εδώ ο Πέτρος πιθανόν να έχει πιο συγκεκριμένη εικόνα και πιο ακριβή από τη δικιά μου, πιο γρήγορα και από ό,τι υπολόγιζε η ελληνική κυβέρνηση. Η εικόνα που είχα εγώ λίγες εβδομάδες πριν από τη συμφωνία ήταν ότι είχαν χαλαρώσει, ότι λέγανε Κρήτη και δεν προλαβαίνουμε αυτή τη σύνοδο, θα το αφήσουμε για το φθινόπωρο. Τελευταία στιγμή πατήσανε γκάζι, περάσανε τη συμφωνία, επιχειρήσανε να προλάβουν αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύεται πιο σύνθετο. Διότι ένα πράγμα είναι να αρχίσει επίσημα η διαδικασία της σχέσης και άλλο πράγμα είναι να περπατήσει αυτή η σχέση, το οποίο έχει και οικονομικές και κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις και ήδη εκδηλώνονται προβλήματα του εάν και πόσο γρήγορα μπορεί να περπατήσει η ενταξιακή διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δηλαδή ότι με τη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης μια επέκταση
των υπεριαλιστικών μηχανισμών και θεσμών στην περιοχή με πολύ γρήγορο τρόπο. Η δεύτερη πλευρά όμως της συμφωνίας, δεν πρέπει με τίποτα να ξεχνιέται, είναι ότι είναι μια συμφωνία η οποία επεκτείνει τους υπεριαλιστικούς θεσμούς, αλλά με βάση τους όρους του ελληνικού καταλυσμού και του ελληνικού κράτους. Πολύ εύκολα και από τα δεξιά αλλά και από τα αριστερά ξεχνιέται το σημείο ότι η Δημοκρατία της Μακεδονίας υποχρεώνεται με αυτή τη συμφωνία να αλλάξει το όνομά της και 140 χώρες στον κόσμο που την είχαν αναγνωρίσει με αυτό το όνομα υποχρεώνονται να αλλάξουν την αναγνώριση. Αυτό είναι μια υποχώρηση η οποία είναι η κορυφή του παρόμοιου, δείχνει την κατεύθυνση αυτής της συμφωνίας. Η γνώμη μου είναι ότι ο ελληνικός καπιταλισμός και το ελληνικό κράτος με αυτή τη συμφωνία βαφτίζεται γι' αυτό ως αυτοπάρχης, ως συντονιστής των ανατολικών υποθέσεων στα Βαλκάνια. Άρα είναι μια νίκη του ελληνικού καπιταλισμού και του ελληνικού κράτους που θα έχει διπλωματικές, οικονομικές και στρατηγικές συνέπειες. Δεν είναι μια επιχείρηση φιλίας, ισοτιμίας, δημοκρατίας και τέτοιου πράγματος. Αυτό θα ήταν η αναγνώριση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας με το συνταγματικό της όνομα. Όχι η διαπραγμάτευση μέχρι και το πώς θα λέγεται η Εκκλησία. Αυτή η συμφωνία θα έχει πολιτικές συνέπειες, τις οποίες νομίζω ότι είμαστε στην αρχή. Η γνώμη μου είναι ότι υπάρχει ενίσχυση του Τσίπρα στη σχέση του με τους διεθνείς θεσμούς και τους διεθνείς οργανισμούς. Ήταν εντυπωσιακή η αρθρογραφία της Φραγκούντα, η Μάινε Τσάιντινγκ, η οποία δεν είναι μια τυχαία εφημερίδα, η οποία στην πραγματικότητα έβγαλε αυτό το πράγμα φορά πατρίδα. Και απέναντι σε αυτό, νομίζω ότι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας είναι αντιφατική και για την ώρα καταγράφει προβλήματα. Αντιφατική από τη μία έχει έναν εκλογικό αμυνισμό, προσπαθεί να μην έχει απώλειες από αυτή την επιτυχία που καταγράφει ο Τσίπρας στη σχέση του με τους δυτικούς, ενώ ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένη να αφήσει θεσμικά ανοιχτό ότι θα χειριστεί και η ίδια αυτό το ζήτημα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Διότι αυτά είναι τα συμφέροντα του ελληνικού καπιταλισμού και αυτά ταυτόχρονα είναι και η γραμμή της Πρεσβείας, είναι και η γραμμή του ΝΑΤΟ, είναι και η γραμμή διάφορων άλλων παιχτών που αν ξεχωρίζουν τα πράγματα κλωτσάνε και λίγο κάτω από τη ζώνη. Εάν είναι αυτό για την κυρία την οποία της δεξιάς, υπάρχει η άλλα δεξιά. Και σύντροφοι εδώ υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχουν θέματα που για μας είναι θέματα ταυτοτικά. Είναι θέματα που ανεξάρτητα από τη συγκυρία, το τι συμβαίνει γύρω μας κτλ. Όταν πέφτεις απάνω τους, κρατάς μαχαίρι. Δηλαδή μια ρατσιστική επίθεση απέναντι σε έναν μετανάστη ή σε μια γυναίκα ή σε ένα ομοφυλόφιλο είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορείς να το περάσεις τούπου. Είναι ταυτοτικό. Το μακεδονικό για την άκρα δεξιά στην Ελλάδα είναι ταυτοτικό. Είναι ιδεολογικά συγκροτητικό πράγμα. Είναι το σύνθημα με το οποίο νικήσανε στον εμφύλιο σου. Η νίκη στον εμφύλιο σημαδευότανε από το φώναξε ρε Καριόλη, η Μακεδονία είναι ελληνική. Αυτό ήταν η πίεση. Να φωνάξεις η Μακεδονία είναι ελληνική. Από αυτή την άποψη η άκρα δεξιά έχει κίνητρα και λόγους να κινηθεί πιο σκληρά πάνω στο θέμα και βέβαια πάνω σε αυτό έχουν επέξει και κομπίνες. Εμένα μου είναι διασκεδαστική πλέον η ιστορία με το Σαββίδη που ξεκίνησε στο πρώτο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη με τις εκλογίες και την πίεση του μεγαλοφιού στρατηγικού παίκτη που ονομάζεται Νίκος Παπάς και σήμερα βγαίνει στα κάγκελα ο Νίκος Παπάς και λέει ο Σαββίδης πάει να ρίξει την κυβέρνηση μαζί με τον Μαρινάκη. Η Νέα Δημοκρατία διαγράφει τον Μίχαλο. Γίνεται μια ωραία ατμόσφαιρα με την ανακατοστούρα που έχει προκύψει από το θέμα. Άρα τι στάση κρατάμε απέναντι σε αυτό που έχω προσπαθήσει να περιγράψω προς τα πρώτα. Η δική μας άποψη που έγινε γνωστή από την πρώτη στιγμή είναι ότι πρέπει να πούμε καθαρά και δυνατά όχι σε αυτή τη συμφωνία.
ξέρουν και έχει δυσκολίες στη συζήτηση μέσα στους αριστερούς. Τις δυσκολίες αυτές τις έχουμε διαπιστώσει στη συζήτηση για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Και με ένα σύνδεσμο τρόπο τις είχαμε διαπιστώσει και στην εποχή του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία. Πρέπει όμως να επιμείνουμε. Το όχι καταρχήν είναι ένα όχι στον ΝΑΤΟ και στον υπηρεσμό. Θέλει προσοχή το να μην υποχωρήσει κανένας βήμα από αυτό το σημείο. Αναφέρθηκα προηγούμενα στον πόλεμο στην Γιουγκοσλαβία. Υπάρχει μια εμπειρία. Τμήματα της αριστεράς που σε εκείνη την εποχή κάνανε το λαφάκι, σε εισαγωγικά, ότι πιθανόν η Δύση είναι μια μορφή άμυνας απέναντι στον εθνικισμό του Μιλόσεβιτς, στη συνέχεια δεν υποχωρήσανε λίγο, υποχωρήσανε όλης της ύλης και βρεθήκανε στην αυλή του Γιώργου Παπανδρέου. Χάσανε συντρόφους εκείνη την εποχή, όχι συντρόφους από τη ΔΕΑ, όχι συντρόφους από την οργάνωση, συντρόφους από τον ευρύ χώρο της αριστεράς. Θα μπορούσα να πω και ονόματα αρθρογράφων στην εποχή. Άρα το πρώτο στοιχείο που δεν πρέπει να υποτιμηθεί είναι το ενάντια στον άκρη, ενάντια στον πληριασμό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι το όχι είναι η γραμμή ενάντια στον πόλεμο. Είναι τραγική η επιμονή του Τσίπρα ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ φέρνει την ειρήνη στην περιοχή. Η επέκταση του ΝΑΤΟ θα κάνει τη Δημοκρατία της Μακεδονίας μια τεράστια στρατιωτική βάση. Η ενίσχυση των εξοπλισμών σημαίνει πάντα ενίσχυση του μιλιταρισμού, αυτών που ασχολούνται με τα όπλα. Η ενίσχυση του μιλιταρισμού είναι συνδεδεμένη με τον εθνικισμό. Οι ντόπιοι εθνικισμοί θα ενισχυθούν από αυτή τη συμφωνία. Και αυτό συμβαίνει ήδη και εκεί και εδώ. Και άρα θέλει επιμονή το ότι το ενάντια στον ΝΑΤΟ είναι ενάντια στον πόλεμο. Το τρίτο είναι το ενάντια στην κυβέρνηση. Ένα άλλο εντυπωσιακό σημείο όσων το σκέφτονται να πούνε όχι στη συμφωνία είναι ότι όσο σκέφτονται το όχι στην συμφωνία, την ίδια στιγμή υποβαθμίζουν και την πολιτική τους κυβέρνηση. Υπήρξε ραντεβού ανάμεσα σε οργανώσεις όπως το κείμενο πλατφόρμα είχε ξεχαστεί η αναφορά στην κυβέρνηση. Δεν υπήρχε η λέξη Σιριζά και Τσίπρας. Υπήρχε το ενάντια στον εθνικισμό. Θέλει πολύ προσοχή αυτό. Δεν είναι δυνατόν τη Δευτέρα να κλείνεις το μάτι και να λες ότι πιθανόν αυτή η συμφωνία που υποστηρίζει ο Τσίπρας να ενισχύει την ειρήνη στα Βαλκάνια και την Τετάρτη να λες όπα αυτή η συμφωνία για το χρέος ενισχύει τον νεοφιλελευθερισμό και τσακίζει την εργατική τάση στην Ελλάδα. Τρελαίνεσαι έτσι. Δεν έχει σκελετό πολιτικά. Άρα η τρίτη πτυχή του όχι είναι το όχι στην κυβέρνηση και η τέταρτη πτυχή που εδώ αρχίζουν οι δυσκολίες του τι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια είναι ότι αυτό το όχι πρέπει να οχυρωθεί απολύτως οριζόντια και κάθετα από το όχι του εθνικισμού και της δεξιάς και της ακραδεξιάς. Και άρα δεν συμπυκνώνεται μια γραμμή με το όχι. Θέλει την επιχειρηματολογία της, θέλει τα μέτωπά της, θέλει τις πρωτοβουλίες της για να αποκτήσει φυσιογνωμία. Να το πω μόνο αμυντικά, το όχι στη συμφωνία πρέπει να πάει απολύτως μαζί με μάχη ενάντια στα συλλαλητήρια, απολύτως μαζί με την προσπάθεια για υγειονομική ζώνη απέναντι στον κόσμο που οργανώνει αυτά τα συλλαλητήρια. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για σχέσεις που ακουμπάνε με το από εκεί στρατόπεδο. Σημείο 6 λοιπόν, καταλαβαίνω ότι πρέπει να τρέχω. Υπάρχει ένα ερώτημα. Τι ανταλλάγματα παίρνει ο Τσίπρας από αυτή τη συμφωνία? Αναφέρει ήδη στα ανταλλάγματα που παίρνει σε σχέση με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο ίδιος είπε στη Βουλή και κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως αλήθεια ότι τα ουσιαστικά ανταλλάγματα δεν τα παίρνει εκεί, τα παίρνει στο Ανατολικό Μέτωπο. Τα παίρνει στις σχέσεις με την Τουρκία, στα ελληνοτουρκικά. Και σύντροφοι, εδώ φτάνουμε στο πραγματικά επικίνδυνο μέτωπο, όπου και θα ξεκαθαρίζουν οι σχέσεις για τα ζητήματα που είπα προηγούμενα. Και εδώ θέλει μια ιδιαίτερη συζήτηση και νομίζω ότι πρέπει να οργανώσουμε μια αντίστοιχη. Ούτε αμυνόμενο είναι το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός καπιταλισμός στην Ανατολική Μεσόγειο. Διεκδικεί μια ΑΟΣ που περιλαμβάνει το 93% των θαλάσσιων περιοχών. Οι συμφωνίες για τις εξορίξεις είναι συμφωνίες με τις γνωστές μεγάλες εταιρείες και στηρίζονται στον αποκλεισμό από τις εξορίξεις
και στην παράκαμψη από τους αγωγούς της Τουρκίας στην περιοχή, και αυτός ο αμυνόμενος οργανώνεται με έναν άξονα που λέγεται Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αίγυπτος. Αυτοί αμήνονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Το κράτος του Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Ελλάδα και η Κύπρος με την υποστήριξη των Αμερικάνικων αεροπλανοφόρων, των Ιταλικών κανονιοφόρων, των Γαλλικών φρεγατών, αυτοί αμήνονται απέναντι σε ποιον. Άρα το όχι στον πόλεμο, όχι στους εξοπλισμούς, πολιτική ειρήνης και πολιτική συνεννόησης και συνεργασίας δεν αφορά μόνο τα βόρεια σύνορα. Αφορά και τα ανατολικά σύνορα και εδώ ανοίγει μια ολόκληρη συζήτηση στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ναι, θα ήταν βολικό σύνορο και να απαντήσουμε κι εμείς έτσι. Στη βάση του διεθνούς δικαίου, ναι. Απλώς έχουμε κάνει το διεθνές δίκαιο σαν την καλύβα του κότσου. Η γνώμη μου είναι ότι όλες οι αναλύσεις που παρουσιάζουν την Τουρκία ως τη μοναδική αναθεωρητική δύναμη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο υποτιμάνε, είναι η πιο κομψή λέξη, το ρόλο του ελληνικού κράτους και του ελληνικού καπιταλισμού. Και τη συνθήκη της Λοζάνης, και τη συνθήκη των Δωδεκανήσεων, και το θαλάσσιο δίκαιο επιχειρεί να το αναθεωρήσει μονομερώς και ο ένας και ο άλλος. Γνώμη δική μας είναι ότι στην παρούσα συγκυρία επιχειρεί να το αναθεωρήσει με τρόπο σαλταδόρικο κυριολεκτικά η ελληνική πλευρά, το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός καπιταλισμός. Πριν κλείσω, υπάρχει κίνδυνος πολέμου. Οι σύντροφοι της Αράσκη έχουν χίλια δίκαια. Σηκώνουν το επιχείρημα ότι αυτό είναι παράλογο. Είναι παράλογο. Και πράγματι είναι. Σύντροφοι, ο καπιταλισμός σε συνθήκες κρίσης, σε ιστορική περίοδο σύψης και παρασμής, δεν λειτουργεί με βάση τη λογική. Και από αυτή την άποψη, ενώ συμμερίζομαι την εκτίμηση των συντρόφων που είναι διατυπώς και στο περιοδικό τους με αρκετή προσεργασία, λέω ότι δεν μπορούμε να αφαιθούμε σε αυτό το παράγοντα. Θα χρειαστεί αντιπολεμική δράση, αντιπολεμική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει κανένας τέτοιος εκκλησμός και άρα τέλος προκύπτουν πρακτικά καθήκοντα. Υπάρχουν συγκροτήσεις με βάση τις απόψεις. Θεμητό. Δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι, αλλιώς θα έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μακριά συζήτηση. Η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να πάμε μαζί στον δρόμο. Άρα θα χρειαστούν πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα. Η απολύτως αναγκαία διαδήλωση κατά της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 11 του μήνα θα πρέπει να γίνει από όλους. Ο καθένας θα πρέπει να μπει με ζέστη μέσα σε αυτήν την πορεία. Θα πρέπει να επιλέξουμε μια παρακινητοποίηση, να το πω απλά. Είναι σημαντικό το γεγονός. Και αυτό να χτίσει τις σχέσεις ξανά της εμπιστοσύνης που χτίζει όταν βαδίζει μαζί στον δρόμο και να ξαναγυρίσουμε σε συζήτηση για να δούμε το τι τύπου αλλαγές στις συγκροτήσεις και τι τύπου σχέσεις μπορούν να υπάρχουν στις αντιπολεμικές προσωπικές που ήδη φέρνονται, ώστε να σηκώσουμε στα σοβαρά το καθήκον να εμποδίσουμε τον πόλεμο, να αντισταθούμε στους εξοπλισμούς, γιατί αυτά συντρόφισης και σύντροφοι είναι πολύ βαριά καθήκοντα και με τον τρόπο που κινούμαστε κανένας δεν μπορέσει να το δει. Ευχαριστώ και συγγνώμη που μάθατε.